Το Πράσινο Νίκη στο Δήμο Πύργου βρίσκεται σε απόσταση 7 χιλιόμετρων από την πρωτεύουσα της Ηλίας. Το 1963, που έγινε η μετονομασία πολλών δήμων και κοινοτήτων, το χωριό ονομάστηκε Πράσινο λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται κυριολεκτικά μέσα στο πράσινο και αυτό το διαπιστώνει εύκολα όποιος το επισκεφθεί. Πριν το 1963 ονομαζόταν Τζόγια, που στα ιταλικά σημαίνει χαρά. Λέγεται ότι το όνομα δόθηκε εξαιτίας μιας κατσίκας που ο βοσκός την φόραζε Τζογούλα, η οποία έβοσκε και πήγε σε μια απόκρημνη περιοχή που υπήρχε στο χωριό. Εκεί βρήκε μια εικόνα της Παναγίας. Οι κάτοικοι το θεώρησαν σπουδαίο και έπρεπε να δώσουν το όνομα του ζώου στο χωριό. Το όνομα το είχε πάρει από, όπως λένε οι παλιοί, από μια κατσίκα, η οποία έφυγε από το κοπάδι και έψαχνε να βρει νερό. Και από αυτό ονομάστηκε Τζόγια. Τη λέγανε Τζογούλα. Το Πράσινο είναι ένα ωραίο χωριό. Ναι. Έχει καλούς ανθρώπους. Νεολαία, αλλά η νεολαία μας φεύγει όλοι για τον Πύργο. Δεν κάθεται εδώ. Οι μόνιμοι κάτοικοι σήμερα είναι περίπου 600, έχοντας ως βασικές ασχολίες τις αγροτικές καλλιέργειες, η μείωση του πληθυσμού, η προβληματική αγροτική οδοποιία, ο ελλιπής φωτισμός, η κατολίσθηση στο γήπεδο του Πήγασου και η μη αξιοποίηση σημείων του χωριού που θα μπορούσε να γίνουν αξιοθέατα είναι αυτά για τα οποία κάνουν λόγο οι κάτοικοι του Πρασίνου. Μόνιμοι είμαστε πάνω από 550. Πάνω από 550. Ένα κεφαλοχώρι θα μπορούσαμε να πούμε, ναι. Το Πράσινο, έτσι. Ναι. Παλιότερα θυμάμαι είχε ακόμα πιο περισσότερο κόσμο. Παλιά είχε πολύ περισσότερο κόσμο. Τώρα βέβαια συγκεντρωμένοι μέσα στο χωριό είναι αρκετοί. Συνορεύουμε με Βιτινέικα, έχουμε και κάτω από την Εθνική. Μάλιστα. Φτάνουμε μέχρι το Χοχόλι, συνορεύουμε με Κατσαρού, Βροχίτσα, Άγιο Γεώργιο. Οι καλλιεργήσεις μέσα μεγάλη. Εκτάσεις, δηλαδή είναι και εκτός. Είναι και εκτός, έτσι, είναι και εκτός. Είμαστε μεγάλο χωριό. Σχολείο υπάρχει εδώ. Σχολείο δυστυχώς δεν υπάρχει. Έκλεισε γιατί δεν είχαμε παιδιά. Τα παιδιά που πάνε σχολείο. Τα παιδιά πηγαίνουν βούναργο. Τι θυμάστε από τα παιδικά σας χρόνια? Τι να θυμηθώ, πολλά και διάφορα. Ήταν καλύτερα σε σχέση με σήμερα. Καλύτερα γιατί είχε πολύ κόσμο, ήσαντε πολλά παιδιά, υπήρχε κόσμος πολύ στο καφενείο. Όπως βλέπεις είμαστε τρεις και ο κούκος τώρα. Και το βράδυ έτσι είναι κίνηση. Χειρότερα. Κάθε Κυριακή που είναι όλα κλειστά και τσιρώνει κλίνια από και όλα κλειστά, μαζεύω 30 άτομα εγώ και βάνω στην ψυχτάρια μου να την έχω τη γάμο. Ναι. Και βάνω το γάμο και κάνω τα ραβέρ για να βάλουμε από 5 ευρώ καθένας. Και τα κρασάκια μας και περνάμε ωραία. Μετά την εκκλησία. Μετά την εκκλησία. Το μόνο που ήρθε είναι νεολαία. Η νεολαία δεν κάθεται στο χωριό. Δεν μαζεύεται εδώ. Όχι. Έχουμε πολλά παιδιά νεολαία. Ναι. Όλα τα παιδιά του Πηγάσου και πάρα πολλά. Ναι. Όλα φεύγουν. Δεν κάθονται εδώ. Δηλαδή αν πάθουμε εμείς κάτι εδώ, ερήμο στο χωρί. Τίποτα. Δεν υπάρχει κίνηση. Τίπο... Βλέπω τώρα το μεσημέρι λίγη κίνηση. Τίποτα. Το βράδυ. 2-3 είμαστε εδώ. 2-3. Ναι. Από πότε έχει ξεκινήσει αυτό το φαινόμενο τώρα με τον κορονοϊό, είναι όχι. Ήταν και από πριν. Ήταν και από πριν. Ναι, πάντα από χρόνια εκείνα, φίλε μου. Τα καλά που μαζευόμαστε το μεσημέρι 30-40 άτομα, ναι. Και 50 τα βράδια. Τα βράδια. Και γινόταν ο χαμός. Ναι. Τώρα, 1-2-3, άστ. Ναι. Είναι καμένη γη. Μάλιστα. Εδώ υπήρχαν 50 άνθρωποι μαστόροι, ναι. Και δουλεύαν οικοδομή και βγάνανε μεροκάμαλο. Ναι. Και σήμερα δεν έχει κανένα και καθόμαστε όλοι το κάνουμε. Το χωριό των οικοδόμων μπορούμε να πούμε ότι ήταν το πράσινο, ναι. Παλιά. Ήταν τεγνίτες όλοι. Κοίτα, η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Ακόμα και ο τζίρος και η κίνηση του έχει μειωθεί μετά τις μεγάλες αυξήσεις που έχουν γίνει και στο ψωμί. Κατ' επέκταση έγινε στο ψωμί, εφόσον πήραν οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, όλα αυτά έχει μειωθεί. Έχει μειωθεί ο πληθυσμός. Τα νέα παιδιά φεύγουν από τον τόπο, δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, αλλά πάνε στην Αθήνα, άλλα στο εξωτερικό, άλλα στην Αμερική. Έχουν φύγει από το εύκολο. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι το Πράσινο τίνει να γίνει μια κοινωνία γερόντων. Μια κοινωνία γερόντων, ενώ είμαστε τόσο πολύ κοντά στον πύργο. Λες και ζούμε, λες και είμαστε πολύ μακριά. Σημαντικά προβλήματα δεν έχουμε. Προβλήματα πάντα υπάρχουν που προκύπτουν, αλλά σημαντικά προβλήματα δεν έχουμε. Ούτε με τα σκουπίδια, ούτε με το νερό, είμαστε κομπλέ. Δεν έχουμε θέμα κανένα. Συνεργάζεστε με το Δήμο? Με το Δήμο συνεργαζόμαστε και με το Δήμαρχο άριστα. Μάλιστα. Και ο Πρόεδρος τρέχει? Και ο Πρόεδρος πάντα τρέχει. Ένα πρόβλημα που έχω τώρα είναι στο κοινοτικό κατάστημα που θέλει επισκευή. Είναι σοβάδες τέτοια, έχει γίνει μελέτη. Έχουμε πιο πάνω ένα παρκάκι με συντριβάνι το οποίο δεν λειτουργεί. Τα έχουμε βάλει αυτά στο πρόγραμμα. Ελπίζω ο Δήμαρχος. Και το γήπεδο, το ιστορικό μας γήπεδο, δυστυχώς έχει μείνει στην απέξω. Μας λείπει. Ναι. Το γήπεδο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι το γήπεδο, να κρατήσουμε νεολαία. Η ομάδα μας ο Πήγασος ανέβηκε και θα ξανανεβεί πάλι απάνω. Το γήπεδο είναι σε άθλια κατάσταση. Τελείως. Δεν υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχει. Παρόλο τις εκκλήσεις που έχουμε κάνει και εγώ που ήμασταν παράγοντας και ακόμα κάνω και ο πρόεδρος κινώντας εδώ, δεν γίνεται τίποτα. Και τα παιδιά έχουν κάνει μια προσπάθεια και με τη βοήθεια τη δικιά μας των πιο παλιών και τα νέα παιδιά
Απάνω που είπαμε να κάνουμε κάτι, να μαζευτούν τα παιδιά στο χωριό, να δώσουμε λίγη ζωή, κάναμε και ένα πανηγύρι φέτος μεγάλο επιτυχημένο. Βλέπουμε όμως από την πολιτεία και από το Δήμο υπάρχει... Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και είναι κρίμα. Άρα καλά είναι τα... Η ανάγκη να γίνει το γήπεδο για να μην τα παιδιά 100%, 100% και γίνεται και με λίγα χρήματα και, και είμαστε και διαθετημένοι εμείς εδώ που ζούμε εδώ στο χωριό και πάλι παράγοντες, υποδοσφαιριστές παλιοί να βοηθήσουμε και όσο μπορούμε και με προσωπική εργασία και ό,τι μπορούμε να κάνουμε τουλάχιστον να γίνει το γήπεδο. Έχετε παίξει κιόλας. Ναι, αν έχω παίξει. Τι σας λείπει εδώ στο χωριό, μου είπαν οι προηγούμενοι κύριοι ότι λείπει το γήπεδο για να μαζευτεί η νεολαία εδώ και να μην το τρέξει γήπεδο, το κατσαρό. Το γήπεδο. Επιτακτική ανάγκη το γήπεδο. Ναι, είναι το πιο αναγκαίο το πράγμα. Η ομάδα ανέβηκε την κατηγορία. Έτσι. Έτσι.